και έχει γίνει υποκλοπή και αυτό είναι στα χέρια ενός τρίτου. Κοιτάξτε, έχετε τέτοια πράγματα. Εννοεί από μυστικές υπηρεσίες, ναι, αρχικοριούς. Από κοριούς, από detective, από μυστικές. Αρχικοριούς, υποκοριούς. Έχετε τέτοιες συμφωνίες. Δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα. Προχτές στη Βουλή την Παρασκευή ο Κασιδιάρης είπε ότι υπάρχουν συνομιλίες του Πρωθυπουργού. Με ένα δικαστικό. Με ένα δικαστικό. Ναι. Εκείνη την ώρα, επειδή ήμουν ο κυριολεκτικός εκπρόσωπος που είναι σε άκρους και τρισύλλαβους και τα λοιπά. Αντέδρασα λέγοντας ότι τα πράγματα είναι πολύ άσχημα και κάλεσα το ΣΥΡΙΖΑ να αναθεωρήσει τη γνώμη του, την άποψή του και να πάψει να λέει ότι ήταν σκευωρία και να υιοθετεί αυτή την θεωρία. Αλλά κυρίως υπάρχει το ενδεχόμενο να μην προέρχεται, γιατί δεν το ξεκαθάρισε, από υποκλοπές, αλλά να είναι πάλι η συνομιλία, συνέχεια της συνομιλίας του Μπαλτάκου. Α, να έχει πει ως Μπαλτάκος ότι είπε... Ναι, μα πολλά μπορεί να έχει πει. Άλλο. Και να βγαίνουν λίγα-λίγα. Τι θα κάνουμε τώρα, θα πάμε στη χρεοκοπία την άτακτη? Δεν γίνεται. Ναι. Είναι λογικό, πρέπει να το καταλάβουμε το κοινό. Εσείς έχετε πάει το η πλειοψηφία του λαού στη χρεοκοπία. Καλά τώρα, εσείς θα την πάτε, τον πάτε στη Βενεζουέλα. Λοιπόν, ναι, καλά. Για Βενεζουέλα λοιπόν, είμαστε τώρα. Να μιλήσουμε για τα οικονομικά, να μιλήσουμε να σα πω και για τον Τζάβε. Βεβαίω πήγε. Αντρέα. Λοιπόν, η Βενεζουέλα έχει 40 νεκρού σε δύο μήνες. Σε πολλές κηδείες έχει πάει. Κοιτάξτε, με πάτε και στο Κάστρο. Τι λες τώρα? Δηλαδή μου λέει ότι πήγε στην κηδεία του Τσάβες και ήρθε και μας είπε ότι ο λαός εκεί είναι σε διαρκή επανάσταση και έχουν πετύχει κοινωνική συνοχή. Και αυτοί έχουν 40 νεκρούς σε ένα μισό μήνα. Λοιπόν, αν αυτό είναι κοινωνική συνοχή, δεν ξέρω. Τι να πω. Λοιπόν, διάλειμμα και πάμε μετά.